Το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει με το αιωλικό πάρκο της ΔΕΗ αλλά και με το νέο το οποίο ετοιμάζεται από την εταιρεία Quest έχει ξεσηκώσει πολύ σοβαρές αντιδράσεις, κύριε Υπουργέ. Το γνωρίζετε καλά αυτό. Όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας του Μαρμαρίου αντιδρούνε. Υπάρχει απόφαση του τοπικού συμβουλίου του Μαρμαρίου που είναι αρνητική στην εγκατάσταση τόσο του αιωλικού πάρκου της ΔΕΗ όσο και στα άλλα αιωλικά πάρκα που σχεδιάζονται. Καθώς επίσης υπάρχει και ομόφωνη απόφαση και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Καρίστου που συμφωνεί με τα παραπάνω. Δηλαδή με τη μη εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην περιοχή υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις. Εγώ θα τις καταθέσω και στα πρακτικά. Κύριε Υπουργέ, γιατί σας έχουν, από ό,τι γνωρίζω, σταλεί και οι αποφάσεις αυτές. Ποιο είναι το πρόβλημα με το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο και γενικά με τα αιωλικά πάρκα στην περιοχή του Μαρμάρη Ευβοίας, είναι το εξής. Ότι η ΔΕΗ ήδη έχει ξεκινήσει τις εργασίες, η ΔΕΗ ανανεώσιμες ΑΕ, για να εγκατασταθεί αιωλικό πάρκο που περιλαμβάνει 5 ανεμογεννήτριες, σε μια πλαγιά η οποία είναι ακριβώς πάνω από τον οικισμό του Μαρμαρίου. Και ήταν στην ίδια θέση που λειτουργούσε ένα παλιό αιωλικό πάρκο, το οποίο στη θέση αυτού του παλιού αιωλικού πάρκου της ΔΕΗ εγκαθίσταται το καινούριο. Υπήρχαν σημαντικές επιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, από την λειτουργία του παλιού αιωλικού πάρκου. Τεράστια εχορύπανση, γιατί ήταν ακριβώς πάνω από τον οικισμό. Μάλιστα, είχε αποκολληθεί και ένα πτερύγιο από τις ανεμογεννήτριες και έχει εκτοξευθεί σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από τις παλιές ανεμογεννήτριες που λειτουργούσαν και δεν υπήρξαν θύματα κατά τύχη. Και βεβαίως με τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις συνολικά στην λειτουργία του οικισμού και στις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες. Πολύ δε περισσότερο όταν σχεδιάζεται να καταστηθεί και νέο πάρκο δίπλα στο πάρκο της ΔΕΗ από την εταιρεία Quest. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι λογική η ανησυχία των κατοίκων για την εξέλιξη των πραγμάτων. Και αυτό το οποίο ζητούν βεβαίως είναι αφενός μεν να σταματήσει η εγκατάσταση του νέου αιωλικού πάρκου της ΔΕΗ, να μην εγκατασταθούν άλλα πάρκα στην περιοχή που γειτνιάζουν πάνω από τον οικισμό του Μαρμάρη και βεβαίως να αλλάξει, ζητάνε μέσα και από την ίδια την παρέμβαση αλλά και την ερώτηση την οποία καταθέσαμε, να αλλάξει ο σχεδιασμός συνολικά εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων που γειτνιάζουν σε οικισμούς. Και μάλιστα να λαμβάνει την υπόψη στις μελέτες, τις περιβαλλοντολογικές, όχι μόνο το πάρκο, αλλά και τα συνοδά έργα. Τα έργα οδοποιίας, τα δίχτυα μεταφοράς, οι υποσταθμοί. Κοντά στον οικισμό υπάρχει ένας υποσταθμός, ο οποίος θα συνδέει ακριβώς τα δίχτυα από τα αιωλικά πάρκα. Και το οποίος ο υποσταθμός και αυτός με τη σειρά του εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, εφόσον είναι κοντά στον οικισμό. Αυτά τα δύο βασικά ερωτήματα είναι που θέτουν και οι κάτοικοι και τα οποία θέτουμε και εμείς με την ερώτηση την επίκαιρη, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ορίστε. Εντάξει, όπως ξέρετε, το συγκεκριμένο έργο είναι παλιό έργο. Υπάρχουν 17 ανεμογεννήτριες της ΔΕΗ, παλιάς σκοπής και τεχνολογίας, η οποία η ΔΕΗ καλώς κάνει αντικατάστασή τους με ένα πολύ μικρότερο αριθμό, νομίζω 6 ανεμογεννήτριες καινούργιες στο ίδιο μέρος. Άρα αντί για 17 ανεμογεννήτριες τις αντικαθιστά η ΔΕΗ με 6. Οι καινούργιες ανεμογεννήτριες έχουν μηδενικό, σχεδόν πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου σε σχέση με τις παλιές τις οποίες αντικαθιστά. Είναι πολύ χαμηλό σύμφωνα με όλα τα δεδομένα πλέον που έχουν οι καινούργιες ανεμογεννήτριες. Άρα δεν προστίθεται κάτι στην περιοχή, αλλά υποκαθίσταται ένα παλιό σύστημα το οποίο προϋπήρχε με ένα καινούργιο με πολύ μικρότερο αριθμό ανεμογεννητριών. Σε συγκεκριμένη περίπτωση τα συμπληρωματικά έργα είναι εκεί, χρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα καλώδια και η σύνδεση του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου με το δίκτυο. Συνεπώς,
είναι απόλυτα συμβατό και απόλυτα νόμιμο φυσικά, διότι όπως ξέρετε η νομοθεσία πλέον για την εγκατάσταση έργων έχει το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ξεχωρίζει τις περιοχές υψηλής προτεραιότητας που είναι η συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή, έχει σαφείς περιορισμούς, 8% της έκτασης ανά δήμο, μία ανεμογεννήτρια ένα στρέμμα και η αύξηση, η αλλαγή αυτού του ποσοστού καθορίζεται θέλει ως προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αύξηση, επαναλαμβάνω, πέρα από αυτό που προβλέπει το ειδικό χωροταξικό. Άρα η συγκεκριμένη επένδυση είναι απόλυτα νόμιμη. Εμείς ενθαρρύνουμε το repowering των παλιών έργων με την αντικατάσταση λέει, των παλιών αιωλικών πάρκων με καινούργια στο ίδιο σημείο και με σύγχρονες ανεμογεννήτριες. Είναι απόλυτα νόμιμο, έχει πάρει πλήρη αδειοδότηση, περιβαλλοντική και άλλη. Και τώρα, αν ήθελα να το θέσω στο ευρύτερο πλαίσιο, όπως ξέρετε, σήμερα οι ΑΠΕ αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού μας δυναμικού. Παράγουμε περίπου το 29% της ενέργειας που παράγεται στη χώρα είναι ο ΑΠΕ. Και ο στόχος που βάλαμε για το 2030, με βάση τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό που καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για αύξηση των ΑΠΕ στο 57% της παραγωγής ενέργειας στη χώρα το 2030. Συνεπώς, η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του Εθνικού Σχεδίου πλέον για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Και στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι χρειάζεται επιπρόσθετα μέτρα για να υπάρχουν διασφαλίσεις. Αυτό κάνει η αναθεώρηση του ειδικού χωρικού για τις ΑΠΕ, το οποίο έχει ξεκινήσει, που θα αφορά την κατανομή των ΑΠΕ στο χώρο. Αυτό ενισχύεται από το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, ένα νόμο τομή που δημιουργεί το χώρο για ενεργό συμμετοχή και των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και φυσικά στην αντικατάσταση θεσμικού πλαισίου, όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, με διαγωνιστικές διαδικασίες πλέον, οι οποίες έχουν καταστήσει τις ΑΠΕ απόλυτα ανταγωνιστικές με τις άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας, το λιγνίτι και το φυσικό αέριο. Κύριε Καραθανσόπουλε, ορίστε. Πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική της κυβέρνησης. Ποια ήταν η λογική η οποία εκφράστηκε από τον κύριο Υπουργό, ότι εφόσον υφίστανται αυτά που υφίστανται οι κάτοικοι του οικισμού του Μαρμαρίου, να συνεχίζουν να τα υφίστανται με τον νέο πάρκο. Δεν μας απασχολεί. Αφού υπήρχε το παλιό και είχαν προβλήματα, συνεχίζουν να έχουν νέα προβλήματα με την καινούργια εγκατάσταση. Αντί να προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε, να βελτιώσουμε τη ζωή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Και μάλιστα όχι με τον νέο, μόνο με τον νέο, αλλά και με το καινούργιο που είναι να ιδρυθεί, της ιδιωτικής εταιρείας της Quest. Άρα λοιπόν επιπλέον φόρτος. Εφόσον περνάγανε τα δίχτυα πάνω από το κεφάλι τους, να συνεχίζουν να περνάνε. Εφόσον λειτουργούσε ο σταθμός δίπλα στα σπίτια τους, να συνεχίζει να λειτουργεί. Αυτό είναι παράλογη λογική, κύριε Υπουργέ. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε σχέση με την κυβέρνηση. Δεν είναι παράλογοι οι κάτοικοι που όλοι αντιδρούνε. Δεν είναι παράλογο το Δημοτικό Συμβούλιο της Καρίστου που έβγαλε ομόφωνη απόφαση. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Γιατί βεβαίως μπορεί να λέτε εσείς ότι υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν μια σειρά ζητήματα, αλλά στην ίδια χώρα ζούμε. Και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Κανένα σεβασμός στο οτιδήποτε υπάρχει. Άμα το θέλετε, άμα το θέλετε και οι διατάξεις είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των συμφερόντων. Εμείς, κύριε Υπουργέ, δεν δαιμονοποιούμε καμία πηγή ενέργειας. Ούτε από την άλλη μεριά εκθιάζουμε καμία πηγή ενέργειας. Τι λέμε όμως, ποιο είναι το βασικό, λέμε ότι στο συγκεκριμένο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα το οποίο ζούμε, στο όνομα της διασφάλισης
του κέρδους, της καπιταλιστικής κερδοφορίας, θυσιάζεται και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος. Και επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα, υπάρχει αναρχία στην εγκατάσταση των αντικών πάρκων, κύριε Υπουργέ? Βεβαίως. Αναρχία. Υπάρχει πολύ μεγάλη υπερσυγκέντρωση ολικών πάρκων σε περιοχές με υψηλό δίκτυο ανέμων. Βεβαίως. Αυτό έχει επιπτώσεις, πολύ μεγάλες επιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, έχει. Έχει επιπτώσεις τα οποία, εκτός από την ποιότητα ζωής, πλημμυρικά φαινόμενα. Τα ζητήματα της Κεφαλονιάς είναι επιβεβαιωτικά αυτό. Οι πλημμύρες οι οποίες υπήρξαν λόγω ακριβώς της διαμόρφωσης ολικών πάρκων και της μη αντιμετώπισης των πηγών απορροής των χυμάρων. Υπάρχουν καταστροφές άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, που μάλιστα παραγωγικές δραστηριότητες συγκρατούν τους κατοίκους της περιοχής. Από τη κτηνοτροφία, τη γεωργία, τη μελισσοκομεία, τεράστιες επιπτώσεις. Στη βιοποικιλότητα. Βεβαίως. Και όλα αυτά λόγω της υπερσυγκέντρωσης. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σχεδιασμένη ανάπτυξη που να ικανοποιεί συνδυαστικά τις ανάγκες και για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια και ευθύνο ρεύμα για τα λαϊκά οικογένεια και για την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο ζητάμε, αυτό το οποίο απαιτούν οι κάτοικοι, είναι βεβαίως να υπάρξει ειδική μέρημνα και νομοθετική, παρότι δεν τους διασφαλίζει, αλλά τι, όσον αφορά την εγκατάσταση δίπλας οικισμούς, είναι ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους. Και επειδή είναι πλαγιά, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι τα μέτρα είναι τελείως διαφορετικά με αν είναι πάνω από το κεφάλι σου. Που μπορεί να υπάρχει η απόσταση που επιτρέπει, αλλά βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον οικισμό. Δεύτερον, η όποια εγκατάσταση δεν πρέπει να συνυπολογίζει τις αρνητικές επιπτώσεις σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Γιατί λοιπόν να καταστρέφονται άλλες παραγωγικές δραστηριότητες? Τέτοιου είδους όμως μετρήσεις δεν υπάρχουν σε καμία μελέτη εγκατάστασης ολικού πάρκου. Δεν πρέπει να υπάρχει μελέτη για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των χυμάρων, τη διευθέτησή τους. Καμία απολύτως μελέτη, με αποτέλεσμα να έχουμε πλημμύρες. Δεν πρέπει να υπάρχει ζητήματα που αφορούν την προστασία της χώρας και της πανίδας. Έτσι λοιπόν, και αυτό όχι μόνο για τα αιωλικά πάρκα που είπα και πριν, αλλά συνολικότερα. Και για τα συνοδευτικά έργα, τα έργα οδοποιίας. Τα έργα μεταφοράς και οι γραμμές μεταφοράς και υποσταθμοί. Έτσι λοιπόν, αυτό το ζήτημα θέτουμε και πάλι, κύριε Υπουργέ. Ζητάμε να ανακληθεί το πάρκο το αιωλικό της ΔΕΗ, η μη εγκατάσταση νέου πάρκου, να ξυλωθούν οι παλιές ανεμογέννητες από εκεί και να μην υπάρξει καμία έκδοση νέας άδειας για πάρκο στην περιοχή η οποία βρίσκεται στον οικισμό του Μαρμαρίου.